καλωσορίζουμε στην πολιτική προεκλογική ομιλία του Γιάννη Αντωνιάδη στη Φλόρινα και σας ευχαριστούμε για τη μαζική και δυναμική σας παρουσία. Η Φλόρινα σήμερα στέλνει το μήνυμα της νίκης. Στέλνει το μήνυμα ότι η αναπτυξιακή πορεία που ξεκίνησε το 2019 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βουλευτή Φλόρινα στο Γιάννη Αντωνιάδη, θα συνεχιστεί και την επόμενη δεκαετία. Για τον Γιάννη δεν χρειάζονται συστάσεις. Όλες και όλοι το ξέρετε, είναι ο Γιάννης μας, ο βουλευτής μας, ο αγωνιστής που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δώσει μάχες για τη Φλόρινα, για όλους τους συμπατριώτες μας. Είναι ο άνθρωπος που είναι πάντα εδώ, έτοιμος να σταθεί στα προβλήματα του καθενός, να ψάξει τη λύση που διεκδικεί για τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, που έχει το τηλέφωνο και το γραφείο του πάντα είναι ανοιχτό για να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες. Η Φλόρινα τον έχει τιμήσει και τον έχει εμπιστευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Όμως και ο Γιάννης στάθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Μαζί σχεδιάσαμε, οραματιστήκαμε και πετύχαμε πολλά για τον τόπο μας. Σήμερα ο Γιάννης είναι πάλι εδώ με εμπειρία, αποφασιστικότητα και ειλικρίνεια να σας κοιτάξει στα μάτια και να ζητήσει την ανανέωση της εντολής σας. Στις 21 Μαΐου δεν υπάρχουν διλήμματα. Όλοι μαζί ενωμένοι με την νεολαία μας μπροστά που σήμερα είναι εδώ και έχει βροντερή παρουσία, στηρίζουμε, ψηφίζουμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί εσείς είστε η δύναμή μου, εσείς είστε κοντά μου, εσείς με προτρέπετε να συνεχίσω. Χωρίς εσάς δεν είμαστε τίποτα. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα είμαστε και αύριο για αυτόν τον τόπο, ο οποίος αξίζει πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Εύχομαι ειλικρινά σε εσάς, τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα καλύτερα. Υγεία, χαρά, ευτυχία και πάντα επιτυχίες, να είστε όλοι καλά. Την Τρίτη είχαμε μια μεγαλειώδη ανάλογη συγκέντρωση στα Μίντεο. Το πρώτο μήνυμα είχε σταλεί από τα Μίντεο. Συνεχίσαμε με τις περιοδίες στα χωριά και σήμερα από τη Φλόρινα, την πόλη του πνεύματος, την πόλη των καλλιτεχνών και της κουλτούρας, επισφραγίζεται ένα μήνυμα. 22 Μαΐου η Νέα Δημοκρατία θα ξαναείνει κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξαναείνει πρωθυπουργός και ο Γιάννης Αντωνιάδης θα ξαναείνει κυβέρνηση. Σήμερα είναι η 19η Μαΐου, επέτειος της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το καλύτερο μνημόσυνο για τα αδέρφια μας τα οποία χάθηκαν είναι η διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης, είναι η διεθνοποίηση της υπόθεσης της γενοκτονίας, αλλά είναι και κάτι άλλο που το οφείλουμε διαχρονικά σε όλους τους προγόνους μας, στην τρισχιλιόχρονη ιστορία μας. Αυτό το άλλο είναι να χτίσουμε μια Ελλάδα ισχυρή, η οποία να προσφέρει ασφάλεια και ελευθερία στους Έλληνες πολίτες, για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες της τρισχιλιόχρονης ιστορίας μας όλων αυτών. Αιωνία του συγνύμη. Θέλω να χαιρετήσω, σας ευχαρίστησα όλους,
ξεκινώ όμως και ονομαστικά με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας θυμούν, εκπρόσωπους, θεσμικοί εκπρόσωποι και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Από αριστερά προς τα δεξιά, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γρηγοριάδη, τον πρώην δήμαρχο τον Μάκη τον Ιωσιφίδη, τον πρώην δήμαρχο τον Στέφανο τον Παπαναστασίου, τον αντιπρόεδρο της ΔΥΝΤΟ και πρόεδρο των Αποστράτων, τον Τάσο τον Παπαμιχαήλ, τον πρώην δήμαρχο τον Τάκη τον Ευαγγέλου, τον αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Άμπα τον Βασίλη, τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μάτσο, τον αντιπεριφερειάρχη τον τοπικό τον Σωτήρη τον Φόσδου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τσακμάκη, τον πρόεδρο της ΑΣ τον κύριο Γεννητσόπουλο, τον πρόεδρο της κοινωνικής πρόνοιας τον κύριο Παρδάλη, βεβαίως τον αντιδήμαρχο τον κύριο Μητσκόπουλο, τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης τον κύριο Βελάνη και βεβαίως τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας του νομού τον κύριο Ευαγγέλου τον Νίκο, τον πρόεδρο της ΔΥΝΤΟ τον Καϊλίδη τον Νίκο και όσους άλλους της ΔΥΝΤΟ Αμυταίου, πού τον έχετε, τον κύριο Τσιρώνη στην τρίτη θέση, τον πρόεδρο της ΔΥΝΤΟ της Πρέσπας τον κύριο Κακαράτσα, τους προέδρους των κοινοτήτων, τους προέδρους των συλλόγων και όλων των φορέων. Σας ευχαριστώ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και εδώ κάνω την πρώτη παρένθεση και σας λέω το εξής. Υπηρέτησα με θρησκευτική ευλάβεια ένα δόγμα. Το δόγμα της συνεργασίας με όλους όσους βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο. Και με τον Κώστα τον Σέρτσα την προηγούμενη θητεία και με την Πέττη την Πέρκα αυτή τη θητεία, δεν περισσεύει κανείς αυτόν τον μικρό τον τόπο στα τοπικά θέματα. Είμαστε ενωμένοι με μια γροθιά, στα κεντρικά θέματα μας χωρίζει μια ιδεολογική άμυσος. Αυτό το θέλουν και οι πολίτες του νομού μας, το εφαρμόσαμε στην πράξη και δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε και στο μέλλον. Να ευχαριστήσω καταρχάς δύο άλλες επίσης ομάδες, τους νεολαίους μας, τον Άμπατο Θανάση, τον Κώστα τον Λιγιάδη, τον Νίκο τον Ιωάννου, τώρα τα παιδιά μου στο ΜΕΡ και τη ΣΒΑΠ που είναι δίπλα μας, τους επαναλαμβάνω ξανά ότι ό,τι κάνουμε οι γονείς τους, οι παππούδες τους, οι βουλευτές, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, όλοι είναι για αυτούς. Τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ. Να χαιρετήσω αυτό το οποίο ανέφερα, γιατί δεν το βλέπω, είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΟ, κύριος Σαπαλίδης, ο οποίος και με τον οποίο αγωνιστήκαμε για τα καταστήματα. Γεια σου Σάββα, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Είναι η απόδειξη αυτό που σας είπα, εξαιρετική συνεργασία μαζί με όλους τους θεσμικούς φορείς στα Υπουργεία για τους επικοινωνίες του νομού. Επίσης, μαζί με τους νέους, πάντα το λέω και δεν θα τα αφήσω ποτέ, βαθιά υπόκληση και σεβασμό στα ιστορικά στελέχη αυτής της παράταξης. Αυτούς τους γέροντες και τις γερόντισες στη δημογεροντία της Νέας Δημοκρατίας, τη ζωντανή ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται σήμερα και τους ευχαριστώ. Είναι διάσπαρτοι εδώ, δεν θα αναφέρω ονόματα για να μην αδικήσω κάτι τους άλλους. Βρίσκονται κοντά μας και στα δύσκολα και στα εύκολα της Νέας Δημοκρατίας και στα σωστά και στα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους εμάς. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ που είναι σήμερα κοντά μας και να δίνουν δύναμη. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο των Ρωμά, τον κύριο Γιώργο, ούτως πράγμα. Εδώ αριστερά. Ευχαριστούμε Γιώργο που είσαι εδώ. Ξεκινάω, όπως πάντα ξέρετε ότι είμαι σύντομος, γιατί θέλω να είμαι και περιεκτικός. Ξεκινάω με κάποια μικρά σχόλια από την επικαιρότητα. Ακούμε κατά καιρούς τις τελευταίες μέρες και σε όλη την προεκλογική περίοδο τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε και να υπερθεματίζουν την απλή αναλογική. Και την ίδια στιγμή που υποστηρίζουν τα ωφέλη της απλής αναλογικής, δημοσίως βγαίνουν και λένε ότι το ένα κόμμα δεν συνεργάζεται με το άλλο. Πώς μπορεί αυτό να γίνει, κανείς δεν μπορεί να το επεξηγήσει. Είδαμε προχθές τον κύριο Κατρούγκαλο,
Μέχρι πρώτης δεν έλεγε κανείς τίποτα. Ξαφνικά μας αποκάλυψε το σχέδιο ότι έχουν ένα μυστικό σχέδιο να φορολογήσουν για δεύτερη φορά όλες τις επιχειρήσεις και του νομού και της χώρας, οι οποίες στενάζουν και με το ζόρι στέκονται στα πόδια τους, να τους βάλουν διπλή και τριπλή εισφορά και να πληρώσουν. Όταν είδαν λοιπόν ότι ξεσηκώθηκαν όλες τις επιχειρήσεις, τους υποχρέωσαν σε παρέτηση. Μας λένε ότι θέλουν τοπικά νομίσματα και ξαφνικά την ίδια στιγμή λένε ότι όχι, δεν θα καταργήσουμε το ευρώ. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό, αυτό που έγινε με τον κύριο Τσίπρα. Πριν από 4 εβδομάδες ψηφίσαμε στη Βουλή την απαγόρευση υποψηφίων κομμάτων όταν είναι καταδικασμένοι για κακουργήματα. Δηλαδή το κόμμα του Κασιδιάρη. Και ενώ λοιπόν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε και του λέγαμε ότι ψαρεύεις εδώ να νερά, γιατί θέλεις να πάρεις τις ψήφους, και έβγαινε και έσχιζε τα ημάτια του και έλεγε ποτέ δεν θέλουμε ψήφους από αυτό το κόμμα της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη, σήμερα μας βγήκε ο κύριος Τσίπρας και χωρίς ντροπή λέει ότι ναι, τους θέλουμε μαζί μας. Τι να υποθέσει κανείς με αυτούς? Είναι οπαδοί του παραλογισμού, είναι η επιτομή των αντιφάσεων. Μας χτυπάνε καμπάνες και μας λένε δεν αλλάξαμε, είμαστε οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι που πριν από 8 χρόνια μας λέγανε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα κόψουν τα μνημόνια. Σήμερα τι λένε? Με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα εξαφανίσουν την ακρίβεια. Είναι αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από τα μνημόνια, δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια με τη δημόσια περιουσία. Μέχρι το 2114 όλη η δημόσια περιουσία της Ελλάδος είναι δεσμευμένη από τους ξένους, γιατί δεν μας έχουν εμπιστοσύνη και θέλουν αυτή την εγγύηση ότι θα πληρώνουμε τα δάνειά μας. Και είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι το 2060 έχουν δεσμεύσει τη χώρα με πρωτογενή πλεονάσματα και δεν αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς. Φίλες και φίλοι, το βασικό ερώτημα που θέλει να ακούσει λοιπόν ο πολίτης, την απάντησή του βεβαίως, είναι η Ελλάδα του 2023 είναι η ίδια με την Ελλάδα του 2019 την οποία παραλάβαμε? Σαφώς και όχι. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα του 2023 με το ξέφραγο αμπέλι της Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Με την Ελλάδα όχι των ανοιχτών σύνορων, της Ελλάδας χωρίς σύνορα, όπου όλοι οι εξαφλιωμένοι της γης ερχόταν κατά χιλιάδες και αν θυμάστε, ενώ η Ελλάδα είχε μύρια προβλήματα, εμείς ασχολούμασταν με το πού θα φιλοξενήσουμε τους λαθρομεθανάστες, πώς εισόδηκαν, πού θα τους βρούμε δουλειά και καταφύγιο. Στην Ελλάδα της ανεργίας και στην Ελλάδα της ακρίβειας και στην Ελλάδα των τόσων προβλημάτων. Δεν είναι η ίδια η Ελλάδα του 2023 με την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλη εκεί την εποχή η ανάπτυξη ήταν μηδενική. Σήμερα έχουμε ανάπτυξη υπερδιπλάσια από αυτή του μέσου όρου της Ευρώπης. 2% στην Ευρώπη, 5,5% στην Ελλάδα. Και με αυτά τα πλεονάσματα, όχι με δάνεια, με αυτά τα πλεονάσματα χρηματοδοτήσαμε 43 δις. Τον κορονοϊό, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, με αυτά τα πλεονάσματα χρηματοδοτήσαμε με 13 δις την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και τα διάφορα pass, market pass, full pass κτλ. Και τέλος, έχουμε να αντιπαραθέσουμε στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ με την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, την τετραετία των μουσαμάδων με την τετραετία των έργων. Χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα, τον Μητσοτάκη μέσα στο βαγόνι του μετρό, στο πραγματικό βαγόνι, και πριν από 4 χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει και από πίσω να έχει το μουσαμά και να διαφημίζει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο πλασματικό το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πραγματικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι στην τετραετία αυτή ο πλανήτης γύρισε ανάποδα 2 και 3 φορές. Ούτε μία ούτε δύο. Γύρισε μια φορά ανάποδα με τον κορονοϊό. Τελείωσε ο κορονοϊός, στη συνέχεια είχαμε την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Τελείωσε αυτό, είχαμε την οικονομική κρίση και σήμερα την μεγάλη ακρίβεια που μας στείλει στην αγορά, που είναι η ακρίβεια των τιμών.
Εδώ όμως να κάνουμε και την επισήμανση ότι αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδας, είναι παγκόσμια κρίση και την έχουμε κι εμείς. Να σας πω και το άλλο. Εάν ακούγαμε τότε τους Σιριζαίους και είχαμε βγει από το ευρώ, θα παθαίναμε ότι έπαθε η Τουρκία. Εμάς σήμερα τη μέσα κρύβαιναν 30, 40, 50, 70% και στην Τουρκία 300%. Είδατε στην προεκλογική περίοδο τις τιμές των προϊόντων που έχουν ανέβει 3 και 4 φορές πάνω από την πραγματική. Άρα λοιπόν, είμαστε μέσα στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ήμασταν, εκεί θα μείνουμε και έτσι πρέπει να απορρευτούμε. Τι κάναμε λοιπόν? Το 19 ο Μητσοτάκης παρέλαβε μια Ελλάδα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, γιατί έτσι μας χαρακτήριζαν. Παρέλαβε μια Ελλάδα παρία της Ευρώπης. Και σήμερα η Ελλάδα είναι σεβαστός εταίρος, αξιότιμος συνομιλητής και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη χάνει αναγνώριση και σεβασμού από όλους τους ηγέτες του κόσμου. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την τετραετία των έργων με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία και έχουμε την τετραετία των λόγων και των κρίσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είμαι πολύ σύντομο στα κεντρικά θέματα και στα υπόλοιπα. Πρέπει όμως μαζί με όλα αυτά τα οποία σας είπα, κάναμε τομές, πρωτοβουλίες, μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ όλων αυτών αναφέρω και κάποια σημαντικά. Διορίσαμε 15.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Διορίσαμε 25.000 εκπαιδευτικούς. Έχουμε και είχαμε ανάπτυξη υπερδιπλάσια της Ευρώπης, του μέσου όρου της Ευρώπης. Μειώσαμε την ανεργία από 18% στα 12%, 11,8% για την ακρίβεια. Μειώσαμε και καταργήσαμε 50 νόμους και εισφορές. Μειώσαμε τον έφυα 35%. Μειώσαμε το δημόσιο χρέος από 200% 23 μονάδες. Σήμερα είναι στο 177% και του χρόνου θα πέσει στο 164%. Χάρη στην ανάπτυξη την οποία διασφαλίσαμε και ότι όλα αυτά τα πληρώνουμε μέσα από την ανάπτυξη. Αυξήσαμε τον πρώτο μισθό 20%. Αυξήσαμε τις συντάξεις 8%. Μειώσαμε τους συντελεστές φορολόγησης. Και άλλα πολλά δεν θέλω να σας κουράσω. Κλείνω και αυτό το κεφάλαιο με ένα πολύ σημαντικό. Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε τον κορονοϊό και όλες τις κρίσεις, ψηφιοποιήσαμε την Ελλάδα. Πριν το 19, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν 400 ψηφιοποιημένες αρμοδιότητες. Σήμερα έχουμε 2.000. Προσθέσαμε μέσα σε 4 χρόνια 1.500 νέες αρμοδιότητες. Σήμερα δεν χρειάζεται να περιμένετε στην ουρά του Δήμου ή της Περιφέρειας για να πάρετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης, απώλεια δήλωση, απώλεια ταυτότητας, συνταγές φαρμάκων, ιατρικές εξετάσεις, έξοδα κηδείας, ηλεκτρονικές υπογραφές, έναρξη επιχειρήσεων, οικοδομικές άδειες, αντίγραφα ποινικού μητρώου, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες και άλλα πολλά. Κλείνουμε και το κεφάλαιο των κεντρικών θεμάτων και έρχομαι στα δικά μας. Άκουσα πολλούς συνυποψήφιους από όλα τα κόμματα και από το δικό μας να λένε ότι βλέπουμε μόνο σποτάκια έργων. Και τους απαντώ, είναι σποτάκια έργων το αέριο το οποίο γίνεται μέσα στη Φλόρινα και σκάβει τη Φλόρινα και είχαμε βάλει ως όρο να τελειώσει 31/12/23. Ξέρετε, με αυτές τις τιμές, αν λειτουργούσε το αέριο, με τις ακριβές τιμές του αέριου, ένα σπίτι που θα πλήρωνε 3.000 ευρώ για πετρέλαιο και αν είχαμε το αέριο με τις ακριβές τιμές, όχι τις πολύ ακριβές, τις μέσες ακριβές θα πλήρωνε 2.100 ευρώ. Και αν πέσω στο φυσιολογικό που σήμερα οι τιμές υποχωρούν αρδαία, θα πληρώναμε κάτω από 1.500. Δηλαδή με το αέριο το οποίο θα λειτουργεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, θα πληρώνουμε κάτω από το μισό του πετρελαίου που πληρώνουμε τώρα. Είναι σποτάκι έργο το αρδευτικό,
των Πρεσπών, το οποίο γίνεται και είναι και εδώ και ο συμπολίτης μας, ο πρώην δήμαρχος, του οποίου η δική του επιχείρηση, του Μάκη του Ιωσιβίδη, το κατασκευάζει και είχαμε και μια σύσκεψη εν μέσω προεκλογικής περίοδου για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία. 20 εκατομμύρια 14.000 στρέμματα δαρδεύει. Είναι σποτάκι το έργο το οποίο το αρδευτικό δίκτυο που κατασκευάζεται στο Παρόρι, 4 εκατομμύρια 4.000 στρέμματα και το κατασκευάζει ο συμπατριώτης μας ο κύριος Ρόμπης, ο οποίος είναι και εδώ, κάπου τον είδα, ο κύριος Άλκης Ρόμπης, και τον ευχαριστώ. Το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς είναι έτοιμο το συνεργείο, είναι εκεί ο επιχειρηματίας ο οποίος θα το κατασκευάζει η εταιρεία, 24 εκατομμύρια 18.000 στρέμματα. Επί 25 χρόνια θέλω να κάνω πυροσβεστικό σταθμό στην Πρέσμα. Έγινε. Χρηματοδοτούμε το μεθοριακό σταθμό του Λεμού. Γίνονται μελέτες. Κάνουμε νέο δηληστήριο. Αυτά όλα που σας αναφέρω, για να το ξεκαθαρίσω και να μην το πω στο τέλος, είναι όλα έργα τα οποία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα σχεδιάσαμε μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες, μαζί με τους δημάρχους, μαζί με τους εκπροσώπους φορέων. Τα συζητήσαμε, διαβουλευτήκαμε τις τοπικές κοινωνίες, τα αποφασίσαμε και γίνονται, αλλά τα πληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το πορτοφόλι το κεντρικό. Και είναι και άλλα πολλά έργα τα οποία κάνει από μόνη της η περιφέρεια, από το ΕΣΠΟ το δικό της και από μόνη του η Δήμη από το δικό της το πορτοφόλι. Όπως είπα, κάνουμε ένα νέο δηληστήριο, γιατί η Φλόρινα δεν μπορεί να μην δεν έχει νερό με τόσα βουνά που είμαστε δίπλα. Όταν θα ολοκληρωθεί, είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Δεν θα, για τα επόμενα 20 χρόνια η Φλόρινα δεν θα έχει πρόβλημα με τα νερά της. Μελέτες χυμαδίτιδας και βεγορίτιδας για τα Μίντεο, το έχει αναλάβει η περιφέρεια. Ο στόχος μας είναι να τελειώσουμε στην επόμενη τετραετία και να δημοκρατήσουμε και το έργο. Αποκατάσταση του ορυχείου της Βεγόρας 30 εκατομμύρια, 25 χρόνια στήχωνε την περιοχή και τώρα είμαστε έτοιμοι μέσα στον Ιούνιο να το δημοκρατήσουμε και να παραδώσουμε αμπελώνες και ένα καθαρό περιβάλλον στους αμυντιώτες. Έργο 25 εκατομμυρίων στην περιοχή του Αμυνταίου για ίδρυυση πάνω από 10 κοινοτήτων και δεν θέλω να αντιπαραθέσω κι άλλα τέτοια έργα τα οποία είναι εγκεκριμένα. Κάνω μόνο την εξής πολιτική αντιπαράθεση. Το 19 όταν έγινα κυβερνητικός βουλευτής σε όλο τον νομό είχαμε μόνο ένα έργο 20 εκατομμυρίων. Το λέω παραμονές του 19, το λέω όλη την τετραετία, το λέω και τώρα. Ένα έργο επί ΣΥΡΙΖΑ, έργα 200 εκατομμυρίων επί Νέας Δημοκρατίας με βουλευτή του Γιάννη Κοινοβουλιάδη. Ας έρθει ένας να μου πει για κάποιο έργο, τι είναι έργο Μαϊνού. Έχω προκαλέσει τους πάντες και τα πάντα σε συνεντεύξεις, σε ραδιοφωνικές, με όλους τους δημοσιογράφους. Αυτά τα έργα δεν γίναμε μαγικό ραβδί, γίναμε πολλή δουλειά. Με τη συνεργασία όλων των φορέων, με πολλή δουλειά και με τις επισκέψεις όλων των υπουργών, είμαστε πρώτη επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά δεν υπάρχει άλλος νομός, σας προκαλώ τώρα να βρείτε, που να έχει περάσει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και είμαστε 1.200 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Θα σας αναφέρω και 3-4 άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν σχέση με το ύψος των εκατομμυριών. Αλλά είναι ουσιαστικές για να δείτε ότι σεβόμαστε και το τελευταίο συμπολίτη μας. Κατασκευάστηκε πριν από 18 χρόνια το φράγμα της Τριανταφυλιάς. Το πιστεύετε ότι μέχρι τώρα οι άνθρωποι αυτοί για αυτά τα χωράφια δεν είχαν πάρει αποζημίωση? Πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις. Το λύσαμε το θέμα. Φέραμε εδώ το συγκεκριμένο υπουργό. Κινηθήκαμε στα όρια νομιμότητας και παρανομίας, αναλάβαμε την ευθύνη μαζί με τον Υπουργό. 2 Ιουνίου γίνεται το δικαστήριο και οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιωθούν. Αυτά δεν γίνονταν επί 18 χρόνια. Δεύτερο, οι εργατικές κατοικίες του Αμυνταίου, η Β, μέχρι και τώρα δεν έχουν πάρει τίτλους ιδιοκτησίας. Γιατί είναι ένα πρόβλημα πολύ δύσκολο. Εμπλέκονται πολλοί φορείς, πρέπει να συντονίσει πάρα πολλούς φορείς και κανείς δεν αναλάβει να το λύσει, γιατί σου λέει γιατί να ασχοληθώ με αυτό αφού δεν θα τελειώσουμε στην τετραετία τη δική μου και άρα δεν θα καρφώ τα ωφέλη. Σας λέω και πως σκεφτόμαστε και εμείς οι πολιτικοί. Το ξεκινήσαμε τον προηγούμενο χρόνο, φέραμε ειδικό κλιμάκι από την Αθήνα, δρομολογήσαμε τις λύσεις και δεν λέω ότι θα γίνει το καλοκαίρι αυτό.
θα λυθεί το φθινόπωρο του 2024. Γιατί πρέπει να λυθεί, γιατί είναι δίκαιο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που πήραν τα σπίτια τώρα είναι υπερήλικες και έχουν την αγωνία μήπως πεθάνουν και δεν δώσουν τίτλο ιδιοκτησίας στα παιδιά τους. Νέοι αγρότες, για πρώτη φορά στα χρονικά όσοι κάναν αιτήσεις για νέους αγρότες εγκρίθηκαν. Εάν κάποιος θυμάται μια ανάλογη περίπτωση να μου την πει. Πάντα τα χρήματα φτάνουν σε ένα σημείο, βγαίναν τα αποτελέσματα, οι μισοί περνούσαν, οι άλλοι μέναν απ' έξω. Τώρα όλοι οι νέοι αγρότες εγκρίθηκαν. Και όχι μόνο εγκρίθηκαν όλοι οι νέοι αγρότες, από 25.000 που ήταν η οροφή του χρημάτων τα οποία θα παίρναν, τα κάναμε 40.000. Όλο αυτό το διάστημα σας πληροφορώ ότι στους αγρότες με την παραμικρή χαλαζόπτωση, κακοκαιρία, δίνονταν αποζημιώσεις γρήγορα και πλουσιοπάροχα. Ακολουθήσαμε το μοντέλο του Ιαννού. Ποτέ άλλοτε οι αγρότες δεν είναι τέτοια βοήθεια. Συν το γεγονός ότι κάνουμε και όλα αυτά τα αρτεπτικά δίκτυα, όταν θα τελειώσουν η συντριπτική πλειοψηφία του κάμπου της Φλόριδας αρδεύεται και η συντριπτική πλειοψηφία του κάμπου του Αμιντέου θα αρδεύεται και θα είναι και έργα περιβαλλοντικά, θα προστατεύουν και το περιβάλλον. Μοριοδότηση. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο λόγω της κακοκαιρίας τα σχολεία κλείνουν 20-30 μέρες. Με 12 μέρες κλειστά τα σχολεία, μόνο για τη Φλόρινα, πέρσι μοριοδοτήθηκαν όλα τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου και περάσαν σε καλύτερες σχολές και όσα δεν περνούσαν με τα επιπλέον μόρια περάσαν σε σχολές. Αυτό έγινε μόνο για τη Φλόρινα. Με παρέμβαση στην Υπουργό Παιδείας, με παρέμβαση στον Πρωθυπουργό για να βοηθήσουμε τους νέους μας να περάσουν τα πανεπιστήμια και να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Όταν το 19 γυρνούσα στα χωριά προεκλογικά, μου έλεγαν οι κάτοικοι της Υπαίθρου γιατί να παίρνουν επίδομα πετρελαίου μόνο οι κάτοικοι της πόλης, εμείς δεν μας συμφέρει το πετρέλαιο και είχαμε ξύλα. Θέλουμε να παίρνουμε ανάλογο επίδομα για τα ξύλα. Εξαιτίας της Φλόρινας θεσμοθετήθηκε για όλη την Ελλάδα επίδομα ξύλου και πέλετ κτλ. Και σήμερα έχουν το δικαίωμα οι κάτοικοι της Υπαίθρου και των χωριών να παίρνουν αυτό το επίδομα ξύλου. Είναι μεγάλο, είναι μικρό, 600-800 ευρώ. Είναι ένα βοήθημα και είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο το υλοποιήσαμε. Και θα ολοκληρώσω και αυτή την αναφορά με το πιο σημαντικό. Ξέρετε ότι λόγω της δίκαιης μετάβασης υπάρχει ένα πλούσιο πορτοφόλι, ένα πλούσιο ταμείο της δίκαιης μετάβασης το οποίο ξεκινάει από 1.600 εκατομμύρια και τα σίγουρα χρήματα είναι 2,5 δις. Είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν για τα επόμενα 9 χρόνια στην περιοχή. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο ήταν προσωπική επιμονή δική μου γιατί ήταν άμεσης ανταπόκρισης και ανακούφισης είναι η επιχορήγηση 70% των νέων επιχειρήσεων. Γιατί δεν προχώρησε αυτό το μέτρο, το οποίο ξεκίνησε από πέρσι, λόγω της ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Ενώ υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και ενδιαφέρον εθνικό από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το και τοπικό ενδιαφέρον, είναι σε στάση αναμονής οι επιχειρηματίες, γιατί τελικά είναι ασασέρ. Το ρεύμα ανεβαίνει, κατεβαίνει, τα σίδερα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, τα τσιμέντα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν πότε θα υπάρξει μια κανονικότητα για να μπορέσουν να κάνουν τις επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε και το θέμα της ανεργίας. Με την ευκαιρία που βλέπω εδώ και τον διοικητή του νοσοκομείου, τελευταία κυκλοφορούν κάποια κακοπροαίρετα σχόλια για το νοσοκομείο μας, το νοσοκομείο της Φλόρινας. Σας δηλώνω υπεύθυνα από το μικρόφωνο ότι το νοσοκομείο της Φλόρινας είναι το καλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το καλύτερο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι το για διάφορους λόγους κομματικούς. Είναι το καλύτερο, όσοι το έχετε επισκεφτεί, το έχετε διαπιστώσει. Δεν το αφήνουμε και μάλιστα και την επόμενη τετραετία θα το αναβαθμίσουμε έτσι περαιτέρω. Αναφορά για το δημοτικό έργο, με μία φράση. Στα 8 χρόνια που είμαι βουλευτής, έχω κάνει 50 ομιλίες στην Ολομέλεια
και στις επιτροπές και πάνω από 450 ερωτήσεις επερωτήσεις. Και βέβαια πάντα θεωρούσα το να διαβάζω από μέσα τις ομιλίες μου ότι φυλακίζουν το πνεύμα και έτσι είναι, ότι υπάρχει μια λογοκρισία. Πάντα και στη Βουλή και εδώ θέλω να σας κοιτάω στα μάτια και να μιλάω ελεύθερα και να λέμε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε εκεί τη στιγμή. Δεν δεχόμαστε τη λογοκρισία του γραπτού λόγου. Είμαστε εδώ, συζητάμε μαζί και θα πούμε και το κάτι τι στο παραπάνω, γιατί αξίζει τον κόπο. Όπως σας είπα, ένα από τα βασικά δόματα τα οποία υπηρέτησα με θρησκευτική ευλάβη ήταν η συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Επίσης, τι είπαμε, κανείς δεν θα μείνει πίσω και αβοήθητος, κανένας Έλληνας πολίτης. Αυτό το εφάρμοσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Σας είπα ότι πέρασαν από το νομό όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι εδώ και εκπρόσωποι θεσμικοί, αυτοδιοικητικοί. Δεν υπήρχε υπουργός να έρθει στην Φλόρινα και να μην περάσει από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, από το γραφείο του Δημάρχου, να μην κάνουμε συσκέψη με όλους τους φορείς, να ακούσουμε τα προβλήματα και όχι μόνο στη Φλόρινα και στα Μήντο. Αλλά και τι άλλο κάναμε, όταν λέμε ότι στηρίζουμε τα χωριά μας, να τα στηρίξουμε και στην πράξη. Όποιος υπουργός έρχονταν ήταν υποχρεωμένος μαζί με τη Φλόρινα και τα Μήντο να επισκεφτεί και ένα χωριό. Ο κύριος Βορύδης στο Φιλότα, ο κύριος Κικίλιας στον Άγιο Παντελήμωνα, Παναγιωτόπουλος Φλόρινα και Μήντο, ο Στήλιος στην Πρέσπα, η Ζαχαράκη στην Πρέσπα, ο Παπαθανάσης Φλόρινα και Μήντο, κάναμε 3-4 επαφές με όλους τους τοπικούς επιχειρηματίες για να τους ενημερώσουμε για την επιχορήγηση του 70% και όλα τα προνόμια για την ανάπτυξη περιοχής. Ο Γιοργαντάς 2 φορές στο Δήμο Κλινό και στις 2 πρωτεύουσες. Ο Τσιάρας, Αρμενοχώρη και Αμοχώρη. Η Μενδώνη. Και άλλοι πολλοί στη Βέβη, στη Σιταριά, με τους οποίους λύσαμε πολλά προβλήματα, με τα δασικά, με τους δασωμένους αγρούς, με τα δάση, με τον κύριο Αμυρά, να φέρουμε στον κύριο Αμυρά, ο οποίος μας έλυσε πάρα πολλά προβλήματα και τον ευχαριστώ και αυτόν προσωπικό μου και όλους τους άλλους. Επίσης, από εθελογή δική μου, μαζί με όλες αυτές τις επισκέψεις, τις οποίες οι ίδιοι υπουργοί έβλεπαν την ερημοποίηση των χωριών, είχαν τη δυνατότητα οι κάτοικοι του χωριού την ώρα αυτή να μην μπορούν να έρθουν στη Φλόρινα, αλλά να δουν τον υπουργό στο σπίτι τους και να μιλήσουν και με τον υπουργό και να του θέσουν τα προβλήματα. Κάθε χρόνο κάνω ανάσταση σε ένα διαφορετικό χωριό. Στον Άγιο Παντελήμωνα, στο Αμοχώρη, στο Πολυπλάτανο, σε όλα τα χωριά του νομού, για να είμαι δίπλα στους πολίτες του χωριού. Και ηθικά και ουσιαστικά. Έτσι πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να πολεμήσουμε την αστιφιλία. Κάνω μία ερώτηση. Και είμαστε προς το τέλος, κάτι υπομονή. Ακούσατε όλοι, δεν μπορεί να μην δεν ακούσατε όλο αυτό το διάστημα τις τοποθετήσεις των συνυποψηφίων από όλες τις παρατάξεις. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ένας συνυποψήφιος ο οποίος να έκανε συγκεκριμένη ανακοίνωση έργων για την επόμενη τετραετία και να δεσμευτεί. Να πάρει αυτό το ρίσκο και να δεσμευτεί για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη τετραετία. Και όταν θα κάνουμε τον απολογισμό της επόμενης τετραετίας, να έρθουμε και να πούμε ότι ναι, δεσμεύτηκα για αυτά τα έργα, από τα 10 έκανα τα 8. Θέλω να με αξιολογήσετε έτσι. Κανείς. Μου αρέσει η πράσινη, είμαι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, είμαι υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, είμαι υπέρ της ανάπτυξης των υποδομών. Ναι, αλλά αυτά έχουν ονοματεπώνυμο. Όταν είσαι υπέρ της ανάπτυξης των υποδομών, δεσμεύεσαι ότι θα κάνεις το συγκεκριμένο έργο. Και από πού θα χρηματοδοτηθεί. Και στο Αμήντο και εδώ θα σας ανακοινώσω 7 έργα για τα οποία δεσμεύομαι ότι θα γίνουν την επόμενη τετραετία. Ξεκινάω με τον κάθετο άξονα Ξινό Αμοχώρη. Είναι το μόνο έργο για το οποίο είχα δεσμευτεί πέρα από τα 200 εκατομμύρια το οποίο δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Γιατί 1,5 χρόνο μας καθυστέρησε ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος δεν δέχονταν να περάσει αυτός ο δρόμος. Άκουσον από τις αποθέσεις του ορυχείου του Βαρβούτη, που είναι νεκρό, ούτε καν έχει κάρβουνο, να πω ότι έχει από κάτω λιγνίτη και ότι κάποια στιγμή θα άνοιγε, ναι. Με το που αναλάβαμε εμείς, 1,5 χρόνο ήταν παγωμένο η αυτή η μελέτη, μέσα σε 6 μήνες με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Θωμάς, είναι καλά, είναι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέραμε τροπολογία, το ξεμπλοκάραμε και συνέχισε η μελέτη. Και βέβαια είχαμε πάλι 1 με 1,5 χρόνο καθυστέρηση από την Εγνατία, η οποία για τους δικούς της λόγους μας καθυστερεί
χαρακτηριστικά. Ξέρετε ότι όταν πηγαίνω σε υπουργούς, κανένας υπουργός δεν θέλει να βγάζει δελτίο τύπου όπου να αναφέρουμε ημερομηνίες. Γιατί το δελτίο τύπου δεσμεύει τον υπουργό και εμένα. Και το κάνω επίτηδες, με το ρίσκο να φανώ αφαρέγγιος. Σε όλες τις συσκέψεις λοιπόν που κάναμε, έβγαζα επίτηδες δελτία τύπου. Και δεσμεύτηκε η Εγνατία ότι μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου του 22 θα είναι έτοιμη η μελέτη αυτού του δρόμου και ότι μέσα στο 22, το φθινόπωρο του 22, θα έχει δημοπρατηθεί. Σήμερα είμαστε στην άνοιξη του 23 και ακόμα δεν έχει τελειώσει η μελέτη. Αυτό λοιπόν το έργο είναι 80% ή 90% όρημη μελέτη. Εάν μέχρι τον Αύγουστο δεν τελειώσει, τότε θα το βγάλουμε με 10% της εναπομείνασας μελέτης και το έργο δημοπρασία δεσμεύομαι να ξεκινήσει και ελπίζω να τελειώσουμε στην επόμενη τετραετία. Εξυγχρονισμός του χιονοδρομικού, 6,5 εκατομμύρια. Είναι ένα έργο όριμο, ασχολείται με αυτό η Περιφέρεια. Ελπίζω ότι η Περιφέρεια θα δώσει τη λύση από ό,τι μιλάω με τον τοπικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βόσδου και τους προηγούμενους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Άμπα και τον κύριο Κεσέ, ότι θα βρεθούν αυτά τα χρήματα ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Εάν όμως δεν βρεθούν από εκεί, τότε θα τα πληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και επιτέλους θα πρέπει να γίνει το χιονοδρομικό, γιατί είναι ένα στολίδι για την περιοχή και το έχουμε ανάγκη. Κατασκευή του κτηρίου καλών τεχνών. Οι φοιτητές του Τμήματος Καλών Τεχνών θέλουν το δικό τους κτίριο, δεν έχει ξεκινήσει. Θα βρεθούν τα χρήματα, υπάρχουν ή από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, αν όχι τότε δεσμεύομαι να βρούμε χρήματα από τα ΕΣΠΑ των Υπουργείων για να το κάνουμε. Την αποκατάσταση του ρηχείου της Βεγόρας πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουμε και να ολοκληρωθούμε στην επόμενη τετραετία για να δώσουμε τους αμπελώνες, τους ακτήμονες αγρότες. Εξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου. Ένα έργο 180 εκατομμυρίων θα περιλαμβάνει όλο το δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Κάφκασο για να γίνει ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι εγκεκριμένα και θα γίνει μέσα αυτή τη τετραετία. Και τελευταίο άφησα το Κεφιά, το γνωστό μας Κάφκα. Μέσα από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης υπάρχουν τα κονδύλια και ο στόχος μας είναι αυτό το συγκεκριμένο ίδρυμα να γίνει το μεγαλύτερο κέντρο αποκατάστασης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα απασχολεί το τριπλάσιο προσωπικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, ιατρικό και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και ιατρικός τουρισμός. Γιατί όλοι όσοι συνοδεύουν αυτούς τους συγκεκριμένους οι οποίοι έρχονται για το κέντρο θα πρέπει κάπου να μείνουν στα ξενοδοχεία, σε δωμάτια, σε χώρους εστίασης και θα είναι ένα στολίδι για το Αμύντιο, για τον νομό Φλόρινας και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω αφήσει και δύο μικρά γραμμάτια. Είχα υποσχεθεί και δεσμευτήκαν τα χρήματα για τις ενισχύσεις των καταστημάτων και των μικρών επιχειρήσεων όλου του νομού. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ταμιακή μηχανή θα παίρνανε μία βοήθεια. Μας πρόλαβαν οι εκλογές, η γραφειοκρατία ήταν μεγάλη, δεσμεύομαι, αυτό είναι εκτός των 7 έργων, δεσμεύομαι λοιπόν ότι και αυτοί από την επόμενη των εκλογών θα πάρουν αυτή τη βοήθεια την οποία υπεσχέθηκα προσωπικώς. Με όλα αυτά που ακούσατε θα μου πει κάποιος, μα έγινε η Φλόρινα Παράδεισος και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν έγινε η Φλόρινα Παράδεισος γιατί πάρα πολλά σημαντικά όπως είναι η επιχορήγηση και το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων δεν ξεκίνησε να λειτουργεί. Παρότι υπάρχουν προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, απασχολούνται τα παιδιά μας. Σκεφτείτε ότι μόνο για εμάς η κυβέρνηση πληρώνει στις επιχειρήσεις όλον το μισθό και όλη την ασφάλεια και το ένσημο για έναν ο οποίος απασχολεί ανέργους. Άρα η επιχείρηση έχει δωρεάν έναν εργαζόμενο, βοηθάμε και την επιχείρηση, βοηθάμε και τους ανέργους. Παρόλα τα αυτά, το τρίπτυχο που ανέφερα και αναφέρω, ανεργία, υπογεννητικότητα, μετανάστευση, εξακολουθεί να ισχύει, η μετανάστευση κάπως ελαττώθηκε. Όταν όλα αυτά που σας είπα θα ξετυλιχθούν και θα πέσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια και θα γίνουν και αυτές οι υποδομές, θα αλλάξει δραστικά προς το καλύτερο η εικόνα του νομού.
Είμαι εδώ, είστε εδώ, θα το δείτε και θα δείτε ότι πραγματικά θα βοηθήσουμε τον νομό μας να αλλάξει εικόνα, να αναπτυχθεί όπως όλοι το θέλουμε. Πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, εγώ σας το δηλώνω όμως, όλο αυτό το διάστημα που είμαι βουλευτής και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν με αλωτρίωσε η εξουσία. Ποτέ δεν γοητεύτηκα από την εξουσία, ούτε από τον πλούτο. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς, είμαι ο Γιάννης που ξέρατε και πριν από 8 χρόνια και πριν από 4 χρόνια και τώρα. Ποτέ δεν σήκωσα το δάχτυλο, εκτός από τις ομιλίες, δεν σήκωσα το δάχτυλο απέναντι σε συμπολίτη μου, ούτε να τον εκβιάσω, ούτε να τον εκβιάσω. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όρθιοι, είμαστε δυνατοί να αγωνιστούμε για μια νέα Φλόρινα με ανάπτυξη, με επιλογή. Θέλω να σας επιβεβαιώσω κάτι και, το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν είναι σχήμα λόγου. Είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είστε με τους σωστούς ανθρώπους και είμαστε όλοι. Θέλουμε πειράματα και περιπέτειες με το ΣΥΡΙΖΑ ή σιγουριά και ανάπτυξη με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό και Αντωνιάδη βουλευτή μπροστά. Ξανά θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο Γιάννης Αντωνιάδης βουλευτής. Το ποτάμι δεν είναι πίσω. Φλόρινα μίλησε, το Αμίγιο μίλησε, είμαστε νικητές.